Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας εκφράζει την αλληλεγγύη του στους δύο πρωτοπόρους εργάτες, τους δύο απολυμμένους συνδικαλιστές από τη Μαλαματίνα. Εκφράζει την αγωνιστική του αλληλεγγύη στους εργαζόμενους που δεν κάνουν βήμα πίσω. Κυβέρνηση και εργοδοσία, αφού χρησιμοποιήσαν τα ΜΑΤ και κάθε ειδών λογής καταστολής για να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων, αφού χρησιμοποίησαν τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς για να σπάσουν την ενότητα των εργατών της Μαλαματίνας, σήμερα αξιοποιούν τον νόμο Χατζηδάκη και απολύουν τους δύο πρωτοπόρους συνδικαλιστές. Αυτό εμάς μας πεισμώνει, αυτό εμάς μας δυναμώνει. Τους έχει κάτσει στο λαιμό η αλληλεγγύη, η οποία έχει εκφραστεί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η αλληλεγγύη η οποία δυναμώνει, που σήμερα ταξικά σωματεία, πρωτοπόροι εργάτες, βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων της Μαλαματίνας και όχι μόνο. Τους λέμε ότι δεν πτωούμαστε. Συνεχίζουμε δυναμικά. Δεν τους φοβόμαστε. Εμείς οι εκπαιδευτικοί είμαστε μαζί σας. Συμπαραστεκόμαστε στο δίκαιο αγώνα σας. Οι απολύσεις, τα ΜΑΤ, τα χημικά δείχνουν το φόβο των αφεντικών. Δείχνουν το φόβο τους μπροστά στην οργανωμένη πάλη των εργατών. Μπροστά στη δύναμη του συλλογικού μας αγώνα. Δεν θα μας κάμψουν. Οι απολύσεις δεν θα περάσουν. Η τρομοκρατία θα πέσει στο κενό. Είτε ο εργοδότης είναι ιδιώτης, είτε ο εργοδότης είναι το ίδιο το κράτος, η ίδια ιστορία. Και εμείς οι εκπαιδευτικοί, στον αγώνα που κάνουμε ενάντια στην αξιολόγηση για να μπορούν τα παιδιά του λαού να μαθαίνουν όλα τα παιδιά γράμματα, βρήκαμε μπροστά μας το οργανωμένο κράτος που μας έστειλε στα δικαστήρια, που έβγαλαν την απεργία μας παράνομη, αλλά βρήκαμε μπροστά μας και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές πλειοψηφίες που στάθηκαν αρρωγοί σε αυτό το έργο της καταστολής της δικής μας απεργίας. Δεν το βάζουμε κάτω. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι στις 9 του Νοέμβρη θα δώσουμε αγωνιστικό παρόν. Θα πάρουν μαζική λαϊκή απάντηση με την απεργία, με τη συμμετοχή μας σε αυτό το μεγαλειώδη αγώνα. Διεκδικούμε μαζί σας να πάρουν πίσω τις απολύσεις. Διεκδικούμε να δικαιωθεί ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων της Μαλαματίνα. Συνάδελφοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνητών και Υπαλλήλων Γαλακτοστροφίμων Ποτών, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και σήμερα, δηλώνει με την παρουσία της εδώ την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή της στον αγώνα των απεργών της Μαλαματίνα. Στέλνουμε το μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Το ταξικό εργατικό κίνημα έχει περάσει από φωτιά και σίδερο και δεν πρόκειται να μασήσει ούτε από απολύσεις, ούτε από την τρομοκρατία με την οποία επιχειρούν να κάνουν τους εργαζόμενους να σκύψουν το κεφάλι. Συνεχίζουμε με το κεφάλι ψηλά μπροστά και στην απεργία στις 9 Νοέμβρη, όπου θα δώσουμε αγωνιστική απάντηση στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, οργώνοντας τους χώρους δουλειάς και δηλώνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι αυτό που συμβαίνει στη Μαλαματίνα, το οποίο είναι το μέλλον που ετοιμάζουν για εμάς και τα παιδιά μας, δεν πρόκειται να περάσει. Δεν προσκυνάμε, αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους όλοι στην απεργία. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταδικάζει τη νέα προσπάθεια της εργοδοσίας της Μαλαματίνας να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους με τις νέες δύο απολύσεις των συνδικαλιστών. Απολύσεις που έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες απολύσεις των συναδέλφων τους και η τρομοκρατία που έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη βία και καταστολή που με την πλάτη της κυβέρνησης ασκήθηκε στους εργαζόμενους της Μαλαματίνας που ζητούσαν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ανάκληση των απολύσεων των συναδέλφων τους. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει την αλληλεγγύη της και είμαστε σίγουροι ότι οι απολύσεις θα ανακληθούν, η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλη θα τη σπάσει. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 9 του Νοέμβρη. Οι καθαρίστρες του Πειραιά
Και όχι μόνο, καταγγέλουμε τις δύο τρομοκρατικές απολύσεις στο εργοστάσιο Παλαματίνα. Τους λέμε ξεκάθαρα, κάτω τα ξερά σας από τους πρωτοπόρους εργάτες. Κάτω τα ξερά σας από τους πρωτοπόρους αγωνιστές. Δεν θα τους περάσει. Θα μείνουν στην προσπάθεια. Στην προσπάθεια να τρομοκρατήσουν τον λαό. Ο λαός ξέρει και τα δίκια του, ξέρει και πότε θα βγει στον δρόμο. Τους κάνουμε ξεκάθαρο, σε κυβέρνηση, σε εργοδότες και στα τσιράκια τους, ότι οι εργαζόμενοι και στη Μαλαματίνα θα πούνε με ψηλά το κεφάλι. Δεν είναι μόνοι τους. Έχουν όλους εμάς και όλους εργαζόμενους. Καλή δύναμη σε όλους. Συναδέλφισε, συνάδελφοι, βρισκόμαστε κι εμείς εδώ για να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων στη Μαλαματίνα και να εκφράσουμε την καταδίκη μας απέναντι και στη σημερινή απαράδεκτη στάση της εργοδοσίας που με πλάτες της σημερινής κυβέρνησης απολύει πρωτοπόρους εργάτες εργαζόμενους ακριβώς γιατί διεκδικούν τα δίκαια δικαιώματα και αιτήματά τους. Είμαστε δίπλα τους, η αλληλεγγύη είναι το μόνο όπλο των εργαζόμενων και σήμερα είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ για να συνεχίσουμε στο δρόμο του αγώνα, στο δρόμο που ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε τις μόνες διεκδικήσεις μας. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, και το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής είναι εδώ, συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων της Μαλαματίνας. Άλλωστε ήμασταν και από τα πρώτα σωματεία που βγάλαμε ανακοίνωση καταδίκης και της καταστολής. Στον κλάδο μας έχουμε και εμείς τέτοια παραδείγματα. Πριν λίγες μέρες σε ξενοδοχείο κεντρικό της Αθήνας, στο Τιτάνια, βγάλανε παράνομη την απεργία των εργαζομένων γιατί θίγονταν, λέει, εκείνη την ώρα εκατομμύρια ευρώ, συμφέροντα δηλαδή του μεγαλοξενοδόχου του Τιτάνια. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε καμία των περιπτώσεων. Συνεχίζουμε με βλέψη και οργάνωση στα σωματεία, στη μεγάλη απεργία που οργανώνουν τα ταξικά συνδικάτα στις 9 του Νοέμβρη, να βουλιάξει πραγματικά η Αθήνα, να βουλιάξουν οι τόποι δουλειάς από τους απεργούς. Συνάδελφοι, θα θέλαμε από αυτό το βήμα να καταδικάσουμε εκ μέρους της Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Πειραιά τις απαράδεκτες αυτές απολύσεις. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι ο αγώνας των εργαζομένων της Μαλαματίνας είναι δίκαιος και θα νικήσει. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε 9 Νοεμβρίου κανένα σχολείο του Πειραιά να μην ανοίξει. Ραντεβού στο δρόμο. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Από τον ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, όπου μετά και τις νέες απολύσεις που έχουν να προσθεθούν στις 15 επιπλέον απολύσεις εργαζομένων στη Μαλαματίνα, καταδικάζουμε την απόφαση της εργοδοσίας που με τις πλάτες της κυβέρνησης, των δικαστηρίων και τα ΜΑΤ της δυνάμεις καταστολής που κυριολεκτικά κάνουν βάρδια μέσα στο εργοστάσιο προκειμένου να περάσει η απόφαση της Μαλαματίνα, της εργοδοσίας για τις απολύσεις, για να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους που πριν λίγα καιρό η κυβέρνηση είχε χαρίσει τα χρέη στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία, που προκειμένου να περάσει η απόφαση του νόμου του Χατζηδάκη εκτρώματος που θέλει δουλειά ήλιο με ήλιο, έρχομαστε σήμερα και πρέπει να δείξουμε εδώ την αλληλεγγύη μας προκειμένου να πάρει σάρκα και οστά με μαζικά χαρακτηριστικά το επόμενο διάστημα μπροστά σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 9 Μάη και να κλιμακώσουμε για να βρούμε μπροστά οι δυνάμεις εργατικής τάξης. Έχουν ένα και μόνο πράγμα που γνωρίζουν καλά, ότι αν η εργατική τάξη της χώρας μας αποφασίσει και το έχει δείξει στο παρελθόν, βγει μπροστά με μαζικά χαρακτηριστικά, θα φοβηθούν και ξέρουν πολύ καλά ότι θα μας βρούνε μπροστά τους. Καλούμε τους εργαζόμενους
να μην σκύψουν το κεφάλι. Καλούμε τα σωματεία της Ομοσπονδίας να πάρουν αποφάσεις ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις των πρωτοπόρων εργαζομένων στη Μαλαματίνα που πάνω από δύο μήνες δίνουν μάχη. Καλούμε την εργατική τάξη της χώρας να δώσει το παρόν κλιμακώνοντας μπροστά στις 9 Νοεμβρίου. Τώρα με αποφάσεις.